Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην Πάτρα μετά τη λήξη της δεύτερης πορείας για το Πολυτεχνείο. Βροχή Μολότοφ στο κέντρο της Πάτρας. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι στην συνέχεια, μετά από λίγες ώρες, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ένταση επικράτησε στο τέλος της δεύτερης πορείας που ξεκίνησε από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που βρίσκονταν στην ουρά προέβησαν σε ρήψη Μολότοφ στην οδό Κορίνθου, στο ύψος της Αγίου Νικολάου. Η αστυνομία απάντησε με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, αλλά και με την έντονη παρουσία των δημηρίων δεν τους άφησε περιθώρια να προκαλέσουν επεισόδια. Ορισμένοι ταραξίες έβαλαν φωτιά σε κάδους στην οδό Κολοκοτρώνη, αλλά υπό την πίεση της αστυνομίας συνέχισαν την πορεία τους μέχρι την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Εκεί πυροδότησαν εκ νέου με ρήψη αυτοσχέδιων Μολότοφ. Στη συνέχεια, ομάδα αντιεξουσιαστών έβαλε φωτιά στο ATM και τη σημαία τραπεζικού υποκαταστήματος στην Οδό Κορίνθου. Οι αστυνομικοί πήραν εντολές και προχώρησαν σε 5 προσαγωγές και λίγες ώρες αργότερα οι προσαχθέντες αφέθησαν ελεύθεροι. Νωρίτερα τώρα στις 5 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πορεία από την πλατεία Όλγα, στην οποία διοργάνωσε το ΠΑΜΕ με την συμμετοχή του Δήμου. Η πορεία κατευθύνθηκε στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στα Ψηλαλόνια και κατάθεση στεφάνων και επέστρεψε στο εργατικό κέντρο. Με μαζική συμμετοχή παρά τη βροχή και με παλμό, φωνάζοντας συνθήματα, ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο της Πάτρας η πρώτη πορεία. Περισσότεροι από 450 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα με τα επίκαιρα μηνύματα της φοιτητικής εξέγερσης του 1973, ενώ κυριαρχούσαν αναφορές κατά του ΝΑΤΟ και των Αμερικανικών βάσεων στην χώρα μας. Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν μέχρι την πλατεία Υψηλών Αλωνίων και το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή, με επικεφαλή στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τίμησε και φέτος την εξέγερση του 1973. Και συμμετείχε στην μεγάλη συγκέντρωση και πορεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Μετά από 45 χρόνια τα αιτήματα υπάρχουν. Στη δύναμή μας θα εξαρτηθεί. Η νίκη που θα έρθει θα είναι αποτέλεσμα των αγώνων. Το παρόν έδωσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος ήταν στην κεφαλή της πορείας μαζί με τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κώστα Σπανό, την πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Υπαλλήλων και τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Δημήτρη Αγγελόπουλο. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, την Δευτέρα θα γίνει η κηδεία του 41χρονου Σπύρου Μακρυγέννη,
ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής στην Αύπακτο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή. Τη Δευτέρα και ώρα 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων του πρώτου κημητηρίου Πατρών θα γίνει κηδεία του Σπύρου Μακρυγέννη, 41 ετών, που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στην Αύπακτο. Ο άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, έπεσε θύμα τροχαίου στην Αύπακτο το βράδυ της Παρασκευής, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και εξέπνευσε. Ο Σπύρος Μακρυγέννης επέστρεφε σπίτι του στην Πάτρα και στα δύο του παιδιά. Τραγική ηρωνία, η σύζυγος του άτυχου άντρα που εργάζεται επίσης στο ΕΚΑΒ στην Πάτρα είναι και αυτή που δέχτηκε την κλίση για το τροχαίο. Τώρα πάνω σε παιδικά παιχνίδια, δίπλα από το περίπτερο στην πλατεία Γεωργίου κατέληξε ένα γιοταχή μετά από μια τρελή κούρσα. Πάνω σε παιδικά παιχνίδια, δίπλα από περίπτερο, κατέληξε όχημα το οποίο ξέφυγε της πορείας του και καβάλισε την πλατεία Γεωργίου, την κεντρική πλατεία της Πάτρας. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, αφού είχαν ολοκληρωθεί οι πορείες για το Πολυτεχνείο, ενώ είχαν σταματήσει και τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά την Οδό Κορίνθου. Οι κεντρικοί δρόμοι δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία, μόνο που η βροχή, που έπεφτε ασταμάτητα από νωρίς το απόγευμα, φαίνεται να προκάλεσε προβλήματα και ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Τώρα κοινωνικό μέρισμα, πάνω από 1 δις ευρώ σε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να δώσει η κυβέρνηση. Το βοήθημα δίνεται για τρίτη χρονιά. Οι εκλογές μυρίζουν έντονα και αυτό φαίνεται και από το κοινωνικό μέρισμα που θα μοιράσει και φέτος η κυβέρνηση σαν δώρο Χριστουγέννων. Υπολογίζεται ότι το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι από 300 ευρώ έως και 1.400 ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Το κυβερνητικό επιτελείο υπολογίζει ότι φέτος θα ωφεληθούν 1.300.000 νοικοκυριά. Το κοινωνικό μέρισμα εκτινάσεται φέτος. Υπολογίζεται ότι το ποσό θα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος μπαίνουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να μπορέσει κάποιος να λάβει το κοινωνικό μέρισμα. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ ανά έτος. Για νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη 13.500 ευρώ ανά έτος. Για νοικοκυριό με δύο ενήλικους και ένα ανήλικο μέλος 15.750 ευρώ. Για νοικοκυριά με δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ. Για νοικοκυριά με δύο ενήλικους και τρία ανήλικα μέλη 20.250 ευρώ. Για νοικοκυριά με δύο ενήλικους και τέσσερα ανήλικα μέλη 22.500 ευρώ. Για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή με ενήλικα, 2 ενήλικα και 6 ή περισσότερα ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε αξία τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριό με ένα μέλος, ενώ αυτό το όριο προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος μέχρι το όριο των 180.000 ευρώ. Και να περάσουμε τώρα στα του καιρού, κρύο, βροχές και χιόνια για δεύτερη ημέρα στην Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Ενώ χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά εξαιτίας των έντονων θυελλωδών ανέμων. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα προς την εκδήλωση των χιονοπτώσεων στα ορεινά της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας και της Αχαΐας. Από την Παρασκευή άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νυφάδες στον Χελμό, στα Καλάβρητα και στο όρος Παναχαϊκό, λίγο έξω από την Πάτρα. Ο καιρός έδειξε πια το χειμωνιάτικο πρόσωπό του, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές. Στο μεταξύ, για δεύτερη ημέρα, χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια, βρίσκεται η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά εξαιτίας των έντονων θυελλωδών ανέμων. Κλειστό παρέμεινε και το πορθμίο Ρίου Αντιρίου. Ο καιρός θα αρχίσει να καλυτερεύει από την Τρίτη, όπου και σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 5 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβίσει η πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρα στα Καλάβρητα. Μεταξύ αυτών και μία έγκυος, οι οποίοι είχαν χάσει το δρόμο και βρέθηκαν σε έναν επαρχιακό δρόμο μέσα σε πυκνό χιόνι. Επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαβρίτων στην περιοχή της Περιστέρας. Ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος, με πορεία προς Περιστέρα, έχασαν το δρόμο τους και οδηγήθηκαν σε δύσβατη με πυκνό χιόνι διαδρομή. Εκεί το γιοταχή ακινητοποιήθηκε και αμέσως κάλεσαν σε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαβρίτων προς βοήθεια. Τα 5 άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και οδηγήθηκαν σε ασφαλή προορισμό.
Άγριο ξύλο τώρα μεταξύ δύο γυναικών στην οδό Γούναρη. Η πρώτη καλούσε σε βοήθεια και την αστυνομία, ενώ η δεύτερη κατάφερε να την ακινητοποιήσει, να την ρίξει στο έδαφος και να αρχίσει να την χτυπά. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της. Μπαράζγλωπον τα ξημερώματα στην Πάτρα. Στη μία περίπτωση οι δράστες κατάφεραν και μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ από όπου άρπαξαν 2.500 ευρώ από το ταμείο. Στη δεύτερη περίπτωση κατάφεραν και μπήκαν σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο άρπαξαν χρήματα, λάπτοπ και κινητό τηλέφωνο. Πάγωσαν οι υπεύθυνοι υποκαταστήματος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο Ρίο Πατρών όταν διαπίστωσαν ότι οι άγνωστοι είχαν παραβιάσει την κεντρική πόρτα του καταστήματος. Αργότερα διαπίστωσαν ότι έλειπαν από τις ταμιακές μηχανές 2.500 ευρώ. Αμέσως έγινε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάρρηξη φαίνεται να έγινε περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε εχθές στις 4 τα ξημερώματα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στο ύψος της Ευβοίας, στην Πάτρα. Οι άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κλειδαριά και εισέβαλαν στο εσωτερικό και άρχισαν να ψάχνουν. Άνοιξαν την ταμιακή μηχανή και αφαίρεσαν όλα τα κέρματα που είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης, περίπου το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ. Άρπαξαν τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε για τις παραγγελίες. Ωστόσο, οι διαρρήκτες ήταν θρασίτατοι, καθώς αφού έκαναν ανωκάτω το υπόγειο, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον γλυκό πειρασμό και απόλαυσαν κέικ που βρήκαν και χυμούς. Για το περιστατικό έχει επιληφθεί η ασφάλεια Πατρών, η οποία πήρε τα αποτυπώματα από το σημείο και αναζητά τους δράστες. Τώρα, Άγριο Ξυλοδαρμό καταγγέλει πως δέχθηκε ένας κτηνοτρόφος από την Αχαΐα, επειδή, όπως υποστηρίζει στη μήνυση που έκανε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ζήτησε λεφτά που του όφιλε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο αντικείμενό του. Άγριο Ξυλοδαρμό καταγγέλει πως δέχτηκε κτηνοτρόφος από την Αχαΐα επειδή, όπως υποστηρίζει, στη μήνυση που έκανε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ζήτησε τα λεφτά που του όφιλε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο αντικείμενό του. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν έκανε το αυτονόητο, δηλαδή διαμαρτυρήθηκε για τα χρήματά του που του όφιλαν. Στο αστυνομικό τμήμα που έδωσε κατάθεση, υποστήριξε πως είχε επανειλημμένως ενοχλήσει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ώστε να λάβει τα χρήματα που του όφιλαν, όμως ελάμβανε μόνο υποσχέσεις για το μέλλον. Μέχρι που αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος ακόμη και στο σπίτι της οικογένειας των ιδιοκτητών, στα αδέλφια δηλαδή. Προφανώς εκεί προκλήθηκε επεισόδιο της λεπτομέρειας του οποίου δεν γνωρίζουμε. Όμως ο ίδιος καταγγέλει πως λίγο αργότερα τον κυνήγησαν οι δύο νεαροί ιδιοκτήτες της εταιρείας, του έκλεισαν το δρόμο, τον ακινητοποίησαν και τον έκαναν του λούμι στο ξύλο. Επισκέφθηκε και το νοσοκομείο και έχει ήδη έκθεση των ιατρών με τα τραύματα και τους μόλοπες που φέρει από τα πολλά χτυπήματα που δέχτηκε. Όπως είπε, οι δύο ιδιοκτήτες δεν άκουγαν ούτε τις φωνές του για βοήθεια και συνέχιζαν να τον χτυπούν. Τον εγκατέλειψαν στο σημείο χτυπημένο και αποχώρησαν. Ο ίδιος κατήγγειλε αμέσως το γεγονός στην αστυνομία και φυσικά η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια της Πάτρας, αφού είναι αποφασισμένος να προχωρήσει την υπόθεση. Πάμε τώρα σε μια σοβαρή καταγγελία. Αρνούνται την αποκατάσταση ασθενούς με κάταχμα και έτσι αναγκάζεται να πληρώνει εκατοντάδες ευρώ για νοσήλια. Και τι, αν υπάρχει σχετικός νόμος. Μπορεί ένα κάταγμα να αποβεί μοιραίο. Σίγουρα ναι, εάν πρόκειται για ηλικιωμένο που του αρνούνται τις φυσικοθεραπείες και την εισαγωγή σε κέντρο αποκατάστασης και για να θεραπευθεί πρέπει να πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ιδιώτες παρότι είναι ασφαλισμένος. Μέχρι σήμερα δυστυχώς ο νομοθέτης δεν προέβλεπε τη συνέχεια της θεραπείας. Όμως το πρόβλημα που είναι ιδιαίτερα έντονο για άτομα μεγάλης ηλικίας αντιμετωπίστηκε με νομοθετική ρύθμιση, καθώς πλέον από 1η Νοεμβρίου 2018 άλλαξε το καθεστώς. Ο νόμος ορίζει ότι η εισαγωγή σε κέντρο αποκατάστασης αποτελεί συνέχιση θεραπείας. Γίνεται μόνο έπειτα από νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική.
Μπορεί κάποιος να επικαλείται άγνοια νόμου και μάλιστα εάν αφορά τον τομέα του? Φυσικά και όχι. Κι όμως δυστυχώς γιατροί δημόσιων νοσοκομείων της περιοχής, όπως κατήγγειλαν συμπολίτες, αρνούνται τη συνέχιση της θεραπείας ασθενών. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν πως η ηλικιωμένη συμπολίτησα αναγκάζεται να μεταβεί σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης και πληρώνει για τη συνέχεια της θεραπείας της μετά από τριπλό κάταγμα περισσότερα από 150 ευρώ την ημέρα, εκτός των πανάκριβων εξετάσεων που πρέπει να τις γίνουν, ενώ θα μπορούσε να νοσηλευτεί με 15 ευρώ την ημέρα δεδομένου ότι είναι ασφαλισμένη. Και όλα αυτά γιατί ο γιατρός, αγνοώντας τον νόμο, θεωρεί ότι μπορεί να αποκαταστήσει την υγεία της στο σπίτι. Τώρα η Ζάκυνθο συνεχίζει να χορεύει στο χορό των Ρίχτερ. Τρεις νέοι σεισμοί σημειώθηκαν το πρωί. Νέα ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 8 και 6 το Ιόνιο, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή 56 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Ζακύνθου και 304 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Εξάλλου, ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 και 18 το πρωί της Κυριακής στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου. Το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ζάκυνθο στις 6 και 47. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, ενώ το εστιακό του βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Τώρα, ακόμη περισσότερη υπομονή θα χρειαστεί να κάνουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, αφού η διαδικασία για τα ηλεκτρονικά διόδια για ένα πιο δίκαιο σύστημα χρέωσης διοδίων έχει κολλήσει στις μπάρες της ελληνικής γραφειοκρατίας. Προχωρά ο διαγωνισμός για τα ηλεκτρονικά δορυφορικά διόδια στη χώρα. Αυτή την περίοδο γίνεται η αξιολόγηση των 5 σχημάτων, προκειμένου να αποφασιστεί ποιοι θα περάσουν στη δεύτερη φάση της δημοπράτησης. Όπως όλα δείχνουν, και οι 5 πλήρουν τα κριτήρια και το πιθανότερο είναι να τους δούμε όλους στην επόμενη φάση. Αυτό που γίνεται επίσης από πλευράς Υπουργείου είναι η προετοιμασία των ΔΕΦΧΟΝ και ο στόχος είναι να τρέξει συνέχεια του διαγωνισμού. Εφόσον σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, τότε στα μέσα του 2019 θα αναδειχθούν οι οικονομικές προσφορές και μέχρι το επόμενο φθινόπωρο θα έχει υπογραφεί η χρυσή σύμβαση των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτό το νέο σύστημα δεν είναι μόνο η αναλογικότητα, δηλαδή η χρέωση ανά χιλιόμετρο και η κατάργηση των παραδοσιακών σταθμών διοδίων, αλλά η συνολική χρήση του. Μέσα από αυτό το σύστημα θα μπορεί κυρίως για τα επαγγελματικά οχήματα να γίνεται εξακρίβωση των ωρών που έχει διανύσει πάνω στους αυτοκινητόδρομους, στις διαδρομές και πιστεύετε πως με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμηθεί και η μαύρη εργασία αλλά και οι έκνομες μεταφορές. Την στήριξη του κράτου ζητούν οι ελαιοπαραγωγοί της Αχαΐας, αφού έχουν μείνει χωρίς λάδι εξαιτίας καιρού και δάκου. Την ανάγκη στήριξης των ελαιοπαραγωγών της Αχαΐας φέρνει στην Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, ζητώντας την ακριβή εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και την άμεση αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών ώστε να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Έχουμε κάνει παράσταση και στο γραφείο το κεντρικό εδώ της Πάτρας, στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ, ναι. Αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση με ψήφισμα το οποίο είχε να κάνει συνολικά με τις αποζημιώσεις του 2017 που δεν έχουν ολοκληρωθεί και του 2018 και με κύριο αίτημα τη μεγάλη καταστροφή στον ελαιόκαρπο, ο οποίος ελαιόκαρπος καταστράφηκε από διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή καταστράφηκε πρώτα απ' όλα από την ανεμοθύελα του Ζορμπά, το τσουνάμι δηλαδή, ναι. Αυτός ο κυκλώνας του Ζορμπά. Καταστράφηκε στη συνέχεια από την ξηρασία και είχε και μία επίπτωση σοβαρή από το δάκο. Και μυκητολογικές ασθένειες που έχουν να κάνουν με το γλυοσπόριο. Όλα αυτά συνέτειναν ώστε το 100% της παραγωγής να καταστραφεί. Πρέπει άμεσα να γίνουν οι έλεγχοι και οι αγρότες να αποζημιωθούν για τις ζημιές τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής. Πιστεύω ότι θα πρέπει, πέρα από τη διαδικασία που ούτως ή άλλως θα πρέπει να κινηθούμε, που είναι η διαδικασία του να αποζημιωθούν από εθνικούς πόρους αυτοί οι άνθρωποι, με μια επιτροπή που θα πρέπει πραγματικά να μας πει ποιο ήταν το αίτιο, το κυρίαρχο αίτιο της απώλειας του καρπού, θα πρέπει άμεσα να γίνουν εκτιμήσεις. Ξέρετε, προβάλλουν ως δικαιολογία το ότι επειδή είμαστε προς το τέλος της χρονιάς,
οι γεωπόνοι εκτιμητές πρέπει να μην ξεπερνούν τις 200 μέρες σε εκτιμήσεις εκτός έδρας. Σε πολλές περιοχές η ζημιά είναι ολοκληρωτική. Μικροί παραγωγοί δεν θα μπουν στο χωράφι, δεν θα βγάλουν ούτε το λάδι για το σπίτι τους. Γι' αυτό ζητάμε και το συζητήσαμε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά και στον ΕΛΓΑ. Ζητάμε να παρεύει η πολιτεία να ενισχύσει κατ' εξαίρεση τον ΕΛΓΑ με χρηματοδότηση μέσω από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εδώ κάθε φορά που γίνονται καταστροφές φυσικές, βγαίνουν και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσα από τους αναπτυξιακά συνέδρια που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Μας έλεγαν διάφορα τέτοια. Τώρα αρχίζουν και μας πάνε και μας λένε τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Άμεση τώρα η αντίδραση του Δήμου μετά την απόφαση της ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα από 2.000 παλιές κολόνες δημοτικού φωτισμού, επειδή όπως υποστηρίζει δεν είναι ασφαλής. Με αποτέλεσμα λοιπόν πολλές περιοχές να μένουν χωρίς ρεύμα. Στα σκοτάδια μένουν μεγάλα τμήματα συνοικιών της Πάτρας, αφού η ΔΕΗ επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας κόβει το ρεύμα και απομονώνει τα καλώδια της. Τουλάχιστον 2.000 κολόνες είναι παλιές, όμως φωτίζουν συνοικίες και γειτονιές της Πάτρας. Η ΔΕΗ προχωρά ανεξέλεγκτα στη διακοπή του ηλεκτρικού φωτισμού, χωρίς μάλιστα να ενημερώνει τον Δήμο. Και έτσι ολόκληρες περιοχές μένουν το βράδυ στο σκοτάδι, αναφέρει στην εφημερίδα Κόσμος ο αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς. Ακόμα και όμως και στην πόλη μας, να μην το διαφοροποιούμε, στο ναι. Παλιό Δήμο, πήγαινε ο ηλεκτροφωτισμός, έλεγε ο Κορδάς για τον ΑΒΓ λόγο, πήγαινε βάλε και στο φίλο μου, ξέρω εγώ, δύο κολόνες παραπέρα. Ναι. Πήγαινε και πιο πέρα άλλες τρεις, άλλη μία, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά όμως δεν ήταν, ας πούμε, με την κανονική διαδικασία που πρέπει να κάνεις το Α, το Β, το Γ, το Δ. Αυτά έχουν παραμείνει χρόνια και χρόνια αυτή η κατάσταση και τώρα η ΔΕΗ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αρχίζει και λέει και πάει και κόβει τα φώτα αυτά. Κάτοικοι των περιοχών αυτών έκαναν έντονα παράπονα αφού από τις 6 το απόγευμα και μετά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια. Το φαινόμενο παρατηρείται στα Μποζαΐτικα, Ζαρουχλέη, Καταραμπούρα και άλλες γειτονιές της Πάτρας, οι οποίες μάλιστα είναι και πυκνοκατοικημένες. Ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην ΔΕΗ, ωστόσο δεν έχει λάβει τις απαντήσεις που περίμενε. Απλά τα συνεργεία της επικαλέστηκαν λόγους ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα που σημειώθηκε προ μερικών εβδομάδων στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Προσέξτε, είναι και λίγο θέμα συμφέροντος της ΔΕΗ, όταν μας χρεώνει εμάς 1.200 ευρώ μια κολόνα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε 1.000 κολόνες ένα χρόνο, που δεν ξέρω πόσες είναι αυτές, θα πληρώνουμε σιγά σιγά όπου διαπιστώνεται και να το τακτοποιήσουμε. Δεν μας είπα, δεν συμφωνήσανε σε αυτό, μας λένε εμείς όπου βρούμε θα διακόπτουμε ας πούμε, το ρεύμα και τι είναι το αποτέλεσμα. Πας τώρα σε μια περιοχή, είναι πέντε άνθρωποι, ξέρω εγώ, συνήθως είναι στις φτωχογειτονίες, αυτό δεν είναι στο κέντρο, ναι. Και κόβουν το φως, κόβουν από πλατείες, κόβουν όπου δουν ότι υπάρχουν τέτοια θέματα, πάνε και τα κόβουν. Έχουμε διαμαρτυρηθεί μία, δύο, πήγαμε στη ΔΕΔΙΑ, στο διευθυντή. Όμως η ΔΕΗ για να αντικαταστήσει μία κολόνα δημοτικού φωτισμού θέλει περίπου 5 μήνες. Και έτσι, μέχρι την άνοιξη όλες αυτές οι περιοχές θα μείνουν στο σκοτάδι. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι κάτοικοι στην περιοχή των Ταμπαχάνων μετά από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με κύριο αίτημα την ανάγκη άμεσης κατασκευής κυκλικού κόμβου στην περιοχή. Την αναγκαία ανάσα κυκλοφοριακή αλλά και σε επίπεδο έργων ποιότητας ζωής διεκδικούν οι κάτοικοι του ανατολικού διαμερίσματος της Πάτρας, οι οποίοι συμμετείχαν μαζικά προχθές αργά το απόγευμα στη Λαϊκή Συνέλευση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου και τα έργα για το 2019. Μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν στη διάρκεια των παρεμβάσεων στο διαμέρισμα από κατοίκους και επαγγελματίες, αλλά και εκπροσώπους συλλογικότητων, ήταν το κυκλοφοριακό στα Ταμπάχανα, το Ανατολικό Πάρκο στο Ριγανόκαμπο, αλλά και η κατάσταση σε δρόμους και πεζοδρόμια. Τετάρτη 21 του μήνα, 6.30 ώρα το απόγευμα, έχουμε συγκέντρωση στην πλατεία στα Ταμπάχανα. Απαιτούμε πλέον να σταματήσει ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η ολιγορία, η κολυσιεργία και να δουν γύρω τους τι γίνεται με το χάος που παρέδωσαν και να αφήσουν το Δήμο να γίνει ο κυκλικός κόμβος. Αυτοί λένε δεν βγαίνει. Ο Δήμος που έχουμε λόγους να τον εμπιστευόμαστε το Δήμο γιατί ποτέ δεν μας έχει κοροϊδέψει, λέει βγαίνει. Εμπιστευόμαστε λοιπόν το Δήμο και ζητάμε κυκλικό κόμβο.
άμεσα λύση εδώ και τώρα. Ούτε βήμα πίσω σε αυτό. Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα και με όσα επεσήμεναν ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς, συντάσσεται με το αίτημα κατοίκων και επαγγελματιών για τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Μικρής Περιμετρικής. Η Δημοτική Αρχή θα παραστεί μάλιστα στην κινητοποίηση που προγραμματίζεται την προσεχή Τετάρτη 21 Νοέμβρη στις 6.30 το απόγευμα από κατοίκους και επαγγελματίες στα Ταμπάχανα με κύρια απέτηση τον κυκλικό κόμβο. Την κινητοποίηση στηρίζουν το Ανατολικό Διαμέρισμα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημήτρη Αναγνωστόπουλο αλλά και εκπρόσωποι συλλόγων που ήταν παρόντες. Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος είναι με τους κατοίκους αφού υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ότι ο Δήμος λέει για να πει. Αφού υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, πάρτε τα μέτρα. Δεν είναι ότι είναι ένα άλλο το μαθηματικό πρόβλημα. Ναι. Είναι απλό κυκλοφοριακό θέμα. Να ρυθμίσετε και το σημείο αυτό και ευρύτερα, γιατί μπορεί να μην γίνεται μόνο με αυτό την παρέμβαση. Να θέλει να πας μια κυκλοφοριακή πορεία, ας πούμε, διαφορετική. Όποιος έρχεται από εκεί να προτιμάει και από εδώ. Και τα λοιπά. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Λύστε το. Εν τω μεταξύ, εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε άμεσα να πάμε να φτιάξουμε εμείς ό,τι θέλουμε, γιατί είναι στο δίκτυο το εθνικό, το τριτεύον, πώς το λένε εκεί, εθνικό, το οποίο το ρυθμίζει η περιφέρεια. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε να κάνουμε έτσι ένα έργο επειδή το θέλουμε. Τον Φεβρουάριο έτοιμος ο δρόμος για τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης. Οι εργασίες πλέον βρίσκονται στην τελική τους φάση. Στην τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα, ο οποίος θα συνδέει την Ξερόλακα με την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης. Ο δρόμος κατασκευάζεται από το Δήμο Πατρέων με κονδύλια από την περιφέρεια και θα είναι έτοιμος τον Φεβρουάριο του 19. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης και έχει μήκος 676 μέτρα. Όλες οι εργασίες έγιναν από συνεργεία του Δήμου και το αποτέλεσμα της δουλειάς παρουσιάστηκε στην ημερίδα την οποία διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή για το έργο των δημοτικών υπηρεσιών στην αγορά Αργύρη. Είναι έργο προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ και θα διευκολύνει την πρόσβαση των οχημάτων σε χώρο στάθμευσης στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης. Υπήρξε δε ένα πάγιο αίτημα της ψυχής του αρχαιολογικού πάρκου των Μυκηναϊκών Τάφων του αρχαιολόγου Λάζαρου Κόλωνα. Η κατασκευή του δρόμου αποτελεί και μια δικαίωση για τον ίδιο τον αρχαιολόγο, καθώς επί χρόνια το ζητούσε. Είναι αυτός που είχε αναδείξει το χώρο από το 1988 μέχρι το 1994 και το 2004 μέχρι το 2007. Από το Αίγιο εθελόντρια σε ορφανοτροφείο στην Κένια, η Έλλη Πετροπούλου μιλά για μια συγκλονιστική εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό της. Η Έλλη Πετροπούλου γύρισε πριν από μερικές ημέρες από την Κένια. Όσοι γνωρίζουν αυτή την κοπέλα που έχει μεγαλώσει και ζει στο Αίγιο, ξέρουν τη μανία και την αγάπη της για τα ταξίδια. Όμως δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν ότι η νεαρή θα άφηνε στην άκρη τα ταξίδια στα κοσμοπολιτικά μέρη, τις παρέες της και γενικότερα τη ζωή που έχει μια κοπέλα στην ηλικία της για να πάει στην Κένια και να γίνει για 2 εβδομάδες περίπου εθελόντρια σε ορφανοτροφείο που φιλοξενεί δεκάδες παιδιά, τα οποία έχουν μαζέψει από το δρόμο οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος. Πρόκειται για το ορφανοτροφείο Spirit of Mercy, σε μια από τις φτωχότερες περιοχές μιας χώρας που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της ζει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες χωρίς να έχει νερό και ρεύμα. Η εθελόντρια από το Αίγιο οργάνωνε αυτό το ταξίδι εδώ και αρκετούς μήνες και έζησε στην Κένια και μιλάει για μια συγκλονιστική εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό της. Ζώντας με τα παιδιά εκεί, είδα ότι η ζωή τους δεν είναι εύκολη. Όμως, αυτά τα παιδιά όταν κάνουν μπάνιο με ένα κουβά κρύο νερό, είναι πάντα χαμογελαστά. Όταν μοιράζονται 3 παιδιά ένα μονό κρεβάτι, νιώθουν τυχερά. Και όταν τρώνε για εβδομάδες ρύζι, αλεύρι και όσπρια, χορταίνουν. Όταν πέσεις μαζί τους, δεν τους πειράζει που τα ρούχα τους είναι σκισμένα και τα πόδια τους ξυπόλυτα. Πιστέψτε με, είναι τα καλύτερα παιδιά. Φεύγοντας από την Κένια, δεν μπόρεσα να τα βγάλω από μέσα μου. Είναι δύσκολο να μην αγαπήσεις αυτά τα παιδιά. Θέλω να τα βοηθήσω. Θέλω να με βοηθήσετε να τα βοηθήσω. Τα χρήματα ενός καφέ είναι αρκετά για την τροφή ενός παιδιού, αφού το μεροκάματο ενός ανθρώπου στην Ελλάδα είναι το μηνιάτικο του μέσου Κενιάτη. Με αυτό το βίντεο σας προσκαλώ να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Μαζεύοντας μαζί χρήματα, μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε τα βασικά. Το αξίζουν. Όπως το αξίζουν και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και
εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.